Περισσυνάκη Αντώνης για τη συνέχεια. Είναι ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Ηρακλείου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, στο Καπετανάκιο ξεκινούν τα θερινά μαθήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου. Δώστε, αν έχετε, την καλοσύνη σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Τι γίνεται, πώς γίνεται, ημερομηνίες, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μάθουν. Ναι, ευχαρίστως. Να πούμε ότι για πρώτη φορά μπορέσαμε να βρούμε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης μετά από αίτημα πολλών γονέων που είχαμε, οι οποίοι δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις. Και πιο συγκεκριμένα επιλέξαμε το Καπετανάκιο, το πρώτο λύκειο, για να υποδεχτεί τα θερινά τμήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου. Πιο συγκεκριμένα σε αυτά τα τμήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν τα μαθήματα περίπου από 25 Ιουνίου έως 2 Αυγούστου, δηλαδή θα έχουν διάρκεια 6 εβδομάδες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να κάνουν αίτηση μέχρι τις 12 Ιουνίου 2024, ακολουθώντας τον υπερσύνδεσμο που θα βρουν στο κοινωνικό φροντιστήριο στην ιστοσελίδα του. Πιο συγκεκριμένα θα κάνουμε γλώσσα τρίτης λυκείου, προετοιμασία είναι αυτή για τις πανελλαδικές, μαθηματικά προσανατολισμού τρίτης λυκείου, φυσική τρίτης λυκείου, αρχές οικονομικής θεωρίας τρίτης λυκείου, αρχαία, λατινικά, μαθηματικά δευτέρας λυκείου και μαθηματικά τρίτης λυκείου ΕΠΑΛ. Έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω και διά της εκπομπής σας για την ανιδιοτελή προσφορά τους προς όλους αυτούς τους μαθητές. Και επίσης να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα την διευθύντρια του πρώτου λυκείου, την κυρία Θεοδωρο Μανολάκη Μαρία, η οποία δέχτηκε να μας παραχωρήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τις εγκαταστάσεις της, όπως επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη διευθύντρια, την κυρία Άννα Λίβα του έξου ΕΠΑΛ και το διευθυντή του 7ου ΓΕΛ, κύριο Αντώνη Σπυράκη, οι οποίοι μέχρι τώρα μας φιλοξενούν και συνεχίζουν να μας φιλοξενούν στις δικές τους εγκαταστάσεις. Ωραία. Τρία λοιπόν σημεία, το ένα, το Καπετανάκιο, προσεχώς τα θερινά τμήματα. Και οι αιτήσεις μέχρι τις 12 Ιουνίου 2024 με διάρκεια μαθημάτων τις 6 εβδομάδες. Όπως... 6 εβδομάδες από 25 Ιουνίου ως 2 Αυγούστου περίπου το λέμε. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό, κύριε Περισσυνάκη, αυτό ότι ολοκληρώθηκε η ανακοίνηση του ειδικού σχολείου Κοφών, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, και είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι γιατί το ειδικό σχολείο Κοφών δεν είναι ένα τεράστιο σχολείο, είναι ένα μικρό ειδικό σχολείο που έχει όμως ανάγκη να φιλοξενήσει τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, τα παιδιά αυτά που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί φτιάξαμε ένα όμορφο σχολείο με ζωντανά χρώματα, ένα σχολείο με όμορφη αυλή, με χορτάρι για να παίζουν τα παιδιά, και πρόσφατα που πήγαμε συγκινηθήκαμε ιδιαίτερα γιατί είδαμε τη χαρά μέσα στα πρόσωπά τους. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Μα όταν εισπράττεις κάτι, όταν σου επιστρέφει αυτή η χαρά, η πρόοδος πίσω, και είναι πολύ σημαντική αυτή η ανακαίνιση ειδικού σχολείου Κοφών και Βαρικών από το Δήμο Ηρακλείου. Κύριε Περισσυνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ, και αν μου επιτρέπετε. Βεβαιότατα. Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια, ναι, στην οποία θέλουμε να έχουμε συμμάχους όλους τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς καθημερινότητας, οι οποίοι πηγαίνουν, ναι, το πρωί στο σχολείο με 1000 προβλήματα και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους απέναντι στα παιδιά μας, τους μαθητές. Τι θέλετε να πείτε? Θα θέλαμε λοιπόν τη συνεργασία όλων για να προχωρήσουμε όσο το δυνατό γρηγορότερα στις αναγκαίες παρεμβάσεις, κυρίως συντήρησης των κτηρίων, οι οποίες πρέπει να επιταχυνθούν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προετοιμάζουμε μια μεγάλη εργολαβία ύψους 1,5 εκατομμύριο
ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Θα ήθελα λοιπόν να τις δηλώσουν τόσο στις τεχνικές υπηρεσίες όσο και στην αντιδημασία παιδιά, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα και να τις αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια των ημερών. Θα είναι κλειστά τα σχολεία. Αυτό ήθελα να πω. Τη διάρκεια. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ βασικό και μου αρέσει έτσι όπως τίθεται, κύριε Περισσυνάκη, το θέμα. Ζητάτε τη βοήθεια τους να δηλώσουν τις όποιες ατέλειες υπάρχουν, μικρές ή μεγάλες. Μα ούτως ή άλλως νομίζω ότι και οι ίδιοι με πολύ χαρά θα το κάνουν και η υποχρέωσή τους είναι, διότι όταν εκείνοι στην καθημερινότητά τους αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα μαζί με τους μαθητές, μπορούν να προχωρήσουν πολύ γρήγορα μέσα σε αυτή την κίνηση. Δεν νομίζω να τίθεται λόγος να υποθεί κάτι άλλο. Και τους έχουμε βάλει και στην διάθεσή τους μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που μπορούν να μας το δηλώσουν και ψηφιακά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ καλημέρα σας. Γεια σας.